Γιώργος Παπανδρέου ήταν η πρώτη που του έσφιξαν το χέρι. Καλή χρονιά, δημιουργικά και καλή δύναμη να έχετε. Καλά και εσείς, καλή δύναμη. Η οικογένεια ήταν όλοι πολύ εκεί καλά. Παρούσα, ναι. Πρέπει κάποια στιγμή να δω τις κόρες. Τσεγγονές, ναι. Θέλει και τσεγγονές, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό του Ρώσου Τραπέτη και ζήτησε να μάθει τις εξελίξεις από τον υπαρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Επιτυχίες. Καλά, σήμερα πιάσαμε το μικρό το κουβά. Ναι, ναι, ελπίζω να μην είναι επικίνδυνος αυτός που γυρίσει τώρα. Ο εκείνος που είναι επικίνδυνος τον ψάχνω. Είναι ο δολοφόνος. Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε, ελπίζουμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφώνησε να ενημερωθεί για την πορεία του έργου των Υπουργείων τους από τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον Δημήτρη Στούφα και τον Σπύλιο Σπυλιοτόπουλο. Χαρακτηριστικό ενδιαφέρον έδειξε για την οικονομία όταν μίλησε με τον Γιώργο Αλογοσκούφη. Εξαρτώνται πολλά πράγματα ακριβώς για την οικονομία. Ο κύριος Παπούλιας ζήτησε ενημέρωση από τον διοικητή του ΙΚΑ και έδωσε αρχές βεσημασία στον πρόεδρο των συνταξιούχων του Δημοσίου. Και καλές αυξήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν σαφής και για την πορεία κάθαρση στη δικαιοσύνη όταν συνάντησε τον Αναστάση Παπαλιγούρα. Καλή δύναμη. Και όπως χρειαζόμαστε. Με τις κατζάρες που έλεγαν την καλά, ευχαριστώ. Ανάλογες ήταν οι παροτρύνσεις προς τον εισαγγελέα Δημήτρη Λινό και τον πρόεδρο του Αρίου Πάγου, Ρομίλο Κεντικόγλου. Συνέχισε το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Άστε καλά. Ιδιαίτερα φιλική ήταν η συζήτηση με τον Μιχάλη Λιάπη, τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον Νίκο Χριστοδουλάκη και τη Μαριέτα Γιαννάκου. Καλή χρονιά. Θερμές ήταν οι ευχές του κυρίου Παπούλια στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στους εκπροσώπους του διπλωματικού σώματος, της Εκκλησίας, στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, στο προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και φυσικά στους δημοσιογράφους. Ό,τι επιθυμείτε, κύριε Πρόεδρε. Και εσείς, όλα καλά. Ό,τι επιθυμείτε, καλή δύναμη.